Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Πάμπο Παπαγεωργίου για να συζητήσουμε το πρόβλημα με τους κατόχους των τραπεζικών αξιογράφων. Κύριε Παπαγεωργίου, σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα. Το πρόβλημα είναι εμφανές. Η αγανάκτηση πάλι είναι εμφανέστατη. Έχετε υπόψη σας αυτή την επιστολή που έστειλαν στον κύριο Δημητριάδη? Ακούσατε πριν τον συνάδελφο τα σημεία που έθεσε? Γνωρίζω σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ένα-ένα αυτά που νομίζουμε εμείς ότι δημοσιογραφικά αξίζουν τον κόπο. Μιλάνε για ένα δικηγορικό οίκο, από τον οποίο θα σταλεί στην Κομισιόν έκθεση και υπάρχει κίνδυνος, λέει, να ανακόψει η Κομισιόν την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών Τραπεζών. Ναι, να σας πω, κοιτάξτε, θα δείτε. Νομίζω ότι η συμπαράσταση αυτού του ανθρώπου δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα φυσική δικαιοσύνη. Γιατί ακούσατε και πριν περιπτώσει στι οποίε οι άνθρωποι αυτοί από καταθέτε ακουσίω μετατράπηκαν σε επένδυτε, χωρί να το θέλουν δηλαδή. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα φυσική δικαιοσύνη. Τώρα, πρακτικά, νομίζω το πιο σωστό για να γίνει είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός όπως τέθηκε σε ισχύ και στην Ισπανία που είχαν παρόμοιο πρόβλημα. Ένας μηχανισμός έστω και διαμεσολάβησης. Στην Ισπανία έγινε με υπουργικό διάταγμα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει εδώ με αυτόν τον τρόπο. Μέσω αυτού του μηχανισμού, πριν τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, και αυτό είναι σημαντικό, να τεθεί αυτός ο μηχανισμός σε λειτουργία, ώστε μέσω αυτού του μηχανισμού να ξεκαθαρίσουν εκείνες οι περιπτώσεις τις οποίες υπήρξε καταχρηστική πώληση. Αυτό που δυστυχώς, για να χρησιμοποιήσω ένα αγγλικό όρο, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο στα ελληνικά, ονομάζεται η σέλη. Διότι για να δώσεις ένα τέτοιο επενδυτικό εργαλείο σε κάποιον, πρέπει να έχεις άδεια, ο συγκεκριμένος υπάλληλος εννοώ, από την Επιτροπή Κεφαλαιόρας, και επίσης απαιτούνται κάποιες διαδικασίες, όπως ένα ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί για να ξέρει αυτός που πουλά το επενδυτικό. Ναι, βεβαίως, ότι έχουν αδικηθεί αυτοί οι άνθρωποι σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό είναι εμφανές. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Η ουσία είναι ποιος μηχανισμός θα τεθεί εν ισχύ, ούτως ώστε να μην βρεθούν μπροστά στο φάσμα της δανειακής σύμβασης, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν στις περιπτώσεις τέτοιων αξιογράφων επιμένει για κάποια μορφή κουρέματος. Τώρα, αν κάποιος είναι θεσμικός επένδυτης και ήξερε τα ρίσκα, εκεί η λογική των Ευρωπαίων μπορεί να πει κάποιος ότι στέκει, αλλά δεν στέκει στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί εξαπατήθηκαν.